Βγαλμένη από το χθες, η εικόνα του τροχονόμου μέσα στη βαρέλα για μία ακόμη χρονιά θύμισε στους παλιούς και ήρθε να εξηγήσει στους νεότερους πώς η παρουσία του τροχονόμου σε άλλες εποχές συνδέονταν άμεσα με την ίδια την πόλη και την ομαλή κυκλοφορία σε αυτή. Οι γυραιότεροι θα μπορούν να θυμηθούν τη χρήση της βαρέλας στην πόλη του Ηρακλείου, κυρίως δεκαετίες 1950 και 1960, σε τρία διαφορετικά σημεία, στο Μεϊντάνι, στην πλατεία Ελευθερίας και στη Χανιόπερτα. Ως διοικητής του Τμήματος Τροχιάς Ηρακλείου και εκ μέρους όλου του προσωπικού, θα θέλαμε να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά με υγεία, να έχουμε ένα ανέμακτο 2022 χωρίς τροχαία ατυχήματα. Λόγω των έργων, ο τροχονόμος στη Βαρέλα φέτος δεν ρύθμιζε την κυκλοφορία στο σταυρό της πόλης του Ηρακλείου, αλλά στην πλατεία Ελευθερίας, όπου οι οδηγοί τον χαιρετούσαν και του εύχονταν από τα οχήματα καλή πρωτοχρονιά. Η τροχαία έχει και ένα κοινωνικό πρόσωπο, ότι προσπαθούμε στον κόσμο να δείξουμε, πέρα από τις ελέγχους και τις βεβαιώσεις, το πρόσωπο της αστυνομίας, ότι είναι κοντά στον οδηγό, στο χέρι μας είναι στη χρονιά που έρχεται, να έχουμε λιγότερες απώλειες όσον αφορά τα οχήματα, την άσφαλτο. Μια καλή χρονιά με υγεία εύχομαι. Όπως το έθιμο επιβάλλει, οι φορείς του τόπου πέρασαν από το σημείο, χάρισαν το δώρο τους και ευχήθηκαν για την πρωτοχρονιά με την ελπίδα ότι το νέο έτος, που σε λίγο έρχεται, θα είναι ένα νέο έτος χωρίς τροχαία δυστυχήματα και απώλειες. Ήθαμε να τιμήσουμε την αναβίωση του έθιμου της Βαρέλα και πάλι και ταυτόχρονα να ευχαριστήσουμε τους άντρες της Τροχέας και τον διοικητή τους για όλες τις υπηρεσίες που μας παρέχουν κατά τη διάρκεια του έτους και να ευχηθούμε βέβαια να είναι λιγότερο φέτος το αίμα που θα τεθεί στην άσφαλτο ή να μην υπάρχει καθόλου αίμα. Μία δράση που δίνει τη δυνατότητα σε όλους μας να θυμηθούμε ή να γνωρίσουμε για τους νεότερους το Ηράκλειο από μία άλλη οπτική. Εύχομαι για τον νέο χρόνο υγεία, δύναμη, ελπίδα και αισιοδοξία.